λίγο. Ο τραγουδιστής Πάνος Καλίδης μιλάει για τη μοιραία γνωριμία της ζωής του. Πώς από το αυτόγραφο φτάσανε στην εγκυμοσύνη. Λέει όχι στο γάμο, ναι στο παιδί. Ερωτευμένη στη σειρά, ερωτευμένη και στο θέατρο. Και χωρισμένη. Και χωρισμένη. Ναι. Και συναντιέστε μετά από πολλά χρόνια που είστε χωρισμένοι. Εννέα μήνες μόνο, για να τα βρείτε στα οικονομικά, στα... Θα σας πούμε τώρα. Υπάρχει ένα θέμα με τα φορολογικά μου. Ναι. Γιατί κάποια έξοδα που έχω δηλώσει εγώ ως έξοδα δεν γίνονται δεκτά από την εφορία, αλλά δεν ξέρω γιατί τα έχω δηλώσει, γιατί αυτά ήταν δουλειά της Μέρης, όπως είναι στο έργο. Οπότε ο λογιστής μου θεωρεί καλό να τη φέρει στο σπίτι για να μας εξηγήσει, αλλά το σχέδιό του ουσιαστικά είναι να μας τα ξαναβρει. Εσύ όμως έχεις μπει μια άλλη. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να τακτοποιήσει τα πράγματα, όπως καταλαβαίνεις. Και έτσι έρχεται η πρώην σύζυγος η Μέρη. Ναι. Γιατί αυτή τακτοποιούσε τα πάντα στη ζωή του. Να του τακτοποιήσει τα οικονομικά και τις αποδείξεις του και τα φορολογικά. Μήπως τακτοποιηθεί και η εσωτερική τους υπόθεση. Γιατί και εκεί πέφτει εγωισμός πολύς. Και βλακεία. Γιατί δεν παραδέχονται αυτό που πραγματικά νιώθουν. Έχετε βρει ήδη άλλο τέρι ο καθένας σας στην παράδειγμα. Εγώ. Εγώ. Εσύ έχεις Εγώ ετοιμάζομαι να ξαναπαντρευτώ από ανασφάλεια επειδή δεν μπορώ να είμαι μόνος μου. Βιάστηκε. Κατάλαβες, γιατί η Μέρη περίμενε 9 μήνες. Και παρόλα αυτά πάει και πάλι να τον βοηθήσει και τον βρίσκει έτοιμο να παντρεύεται. Γνωστοί κλασικοί άντρες ανασφαλείς, δεν μπορούν να μείνουν μόνοι. Ναι, πάνε ναι. Και βρίσκουν μία την πρώτη τυχούσα τώρα, κατάλαβες. Την πρώτη τυχούσα και πάνε να την παντρευτούν. Τι γίνεται. Και τι είναι αυτή που πας να παντρευτούν. Συμπτωματικά μικρότερη. Είναι ένα πολύ. Ναι, μικρότερη. Μικρότερη, να πω. Μικρότερη μου. Ένα κλασικό. Κλασικό και αυτό. Ναι. Ένα πανέμορφο κορίτσι. Ναι. Ξανθό. Κοίτα, κοίτα. Ναι. Κοίτα πώς τα λέει. Κοίτα. Ξανθό κορίτσι. Έτσι. Πέστε τα, ρε παιδιά, πέστε τα. Ξανθό κορίτσι. Το οποίο την οποία υποδίεται και τόσο ωραία η Ευγενία. Παναγκοπούλου. Μια εξαιρετική ηθοποιός, ναι. Είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος, ασχολείται με την υγιεινή ζωή, την υγιεινή διατροφή, τη γυμναστική. Ναι. Με βάζει και εμένα σε ένα πρόγραμμα, αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτό που τελικά τον ψάχνει. Τον βάζει σε ένα τρίπ, ότι τον προσέχει. Τον προσέχει, τον φροντίζει την σωματική του διάβλεση, το σώμα του κλπ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα βγει σε καλό αυτή η συνάντηση στην κυρία την Ξανθιά. Όχι. Λυπάμαι για την Ευγενία Παναγκοπούλου. Τη ευγενία αυτή. Αλλά ο έρωτας για τη Μέρη νομίζω ήταν πιο ισχυρός και είναι. Και η Μέρη ήταν ο άνθρωπος της ζωής του, όπως και για τη Μέρη είναι ο άνθρωπος της ζωής της. Και παρόλο που εμπλέκεται σε μια έτσι ερωτική, κομική τρέλα με έναν νέο ηθοποιό, τον Μάνο τον Παπαγιάννη, που τον υποδίεται ο Μάνος ο Παπαγιάννης, λοιπόν, τον Τέρκ, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική ερμηνεία, πρέπει να πούμε, σε αυτό το ρόλο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αρκετό για να την πάρει μακριά από τον Μπομπ. Και έτσι στο τέλος, αφού τακτοποιηθεί η εφορία... Μα τι γίνεται, ρε παιδί μου, δηλαδή. Όταν ο κόσμος σας συναντά στον δρόμο, τι σας λέει αλήθεια, γιατί εσείς έχετε και ένα κοινό πολύ φανατικό στα μυστικά της ΕΔΕΜ. Δηλαδή, τα κοινά που παρακολουθούν αυτές τις σειρές, τις καθημερινές, παθαίνουν ένα είδος εθισμού και ταυτίζονται με πρόσωπα, με καταστάσεις, μπαίνουν μέσα στην πλοκή. Έχετε φανατικούς τηλεθεατές που ακολουθούν πιστά. Οπότε όταν σας βλέπουν λοιπόν έξω... Τα ερωτήματα αλλάζουν κάθε χρονιά, αλλά είναι στάνταρ τα ίδια όλη τη χρονιά. Ναι. Την πρώτη χρονιά ήταν, θα τα φτιάξει ο Λουκάς με την ώρα. Θεέ μου, να είχα ένα ευρώ για κάθε φορά που άκουγα αυτή την ερώτηση. Τη δεύτερη χρονιά, εφόσον τα φτιάξαμε, ήταν θα το πάρεις το κορίτσι. Και μετά το παιδάκι. Και τώρα είναι το παιδάκι. Πόσες χρονιές έχει προβληθεί η σειρά? Τρίτη χρονιά είναι. Είναι η τρίτη και τελειώνει. Ναι, ναι, η κυρία Κρήτα του τελειώνει. Αυτό που σας γίνεται όμως, να πω κάτι για το προηγούμενο, ότι παρόλο που είναι φανατικό το κοινό, εμένα με εκπλήσει που έρχεται στο θέατρο, με τα δώρα της, με τα λουλούδια της, με πολύ αγάπη και δεν τον μπερδεύει. Δεν μπερδεύει την ώρα και το Λουκά, παρόλο που και εδώ υπάρχει μια κόντρα και εδώ υπάρχει έρωτας, έρωτας. Όχι, πώς το είπα έτσι, δεν το μπερδεύει. Και μ' αρέσει αυτό, γιατί φαίνεται ότι το κοινό δεν είναι ανόητο, δεν είναι ηλίθιο. Δεν το παίρνει και το κρατάει αυτό που βλέπει στη τηλεόραση. Ξέρει
Να ξεχωρίσει και να εκτιμήσει, ναι. Ολοκληρώνεται η σειρά λοιπόν φέτος. Αυτό πώς σας φαίνεται, στεναχωριέστε λίγο? Δηλαδή, δεν το συνειδητοποιώ εγώ καν. Είναι και μια θέλεις σταθερή εργασία, γιατί περνάει πολύ μεγάλη κρίση ο δικός σας ο χώρος, όπως και ο δικός μας άλλωστε. Είναι πάρα πολλοί ηθοποιοί και οι παλιότεροι και καταξιωμένοι, οι οποίοι είναι στην ανεργία. Οι σειρές πια έχουν ελαχιστοποιηθεί. Αυτό λίγο σας προβληματίζει, σας στεναχωρεί, σας κάνει να καρδιοχτυπάτε, διγώνει? Είναι μεγάλος πόνος. Πόνος. Είναι λογικό. Εγώ δεν θέλω να το σκέφτομαι. Και δεν θα το σκέφτομαι μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί νομίζω ότι το μεγαλύτερο δράμα θα παιχτεί πίσω από τις κάμερες στην ΕΔΕΜ. Να μπει η κάμερά μου μέσα και δεν θα... Ξερτάται. Νομίζω θα εκτεθούμε πολύ. Θα είναι πολύ δράμα. Σε μένα είναι πολύ πιο... Καταρχήν προσπαθώ, δεν το συνειδητοποιώ ακόμα ότι θα τελειώσει. Γιατί έχει γίνει η ΕΔΕΜ ένα δεύτερο μου σπίτι, μια δεύτερη μου οικογένεια. Και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς θα είναι τέτοια εποχή η ζωή μου του χρόνου. Σε ό,τι αφορά την ανασφάλεια, ναι, σαφώς υπάρχει ανασφάλεια. Βέβαια, εγώ βρίσκω και τις διεξόδους μου στο τραγούδι, που είναι η άλλη μου μεγάλη αγάπη. Yeah. Αλλά κυρίως είναι το συναισθηματικό, είναι το δέσιμο που έχει γίνει με αυτή την παρέα των ανθρώπων, τόσο μπροστά από τις κάμερες όσο και πίσω. Έχω ζήσει δραματικές στιγμές σε άλλες εποχές, όπου οι σειρές δεν κρατούσαν 3 χρόνια. Mm-hmm. Η Λάμψη δεν ξέρω πόσα χρόνια είχε κρατήσει. 12, νομίζω, 12. 17, ναι. Κάτι τέτοιο. Έχω ζήσει το τέλος της Λάμψης, γιατί τότε πήγα στον Αντένα. Φαντάζομαι μετά από 12 χρόνια οι άνθρωποι λοιπόν τη βιώναν. Είπες ότι η άλλη σου αγάπη είναι το τραγούδι. Ναι. Να σε πάω λίγο και στο Just the Two of Us, πριν παίξουμε το παιχνίδι μας, να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Να δούμε ένα μικρό βιντεάκι γι' αυτό και μετά να σε ρωτήσω. Ο Παναγιώτης Πετράκης με την Ελένη Φουρέιρα κάθε Κυριακή προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και να κερδίσουν την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού στο Just the Two of Us. Ωστόσο, κάποια σχόλια από μέλη της Κριτικής Επιτροπής φαίνεται να ενόχλησαν τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, πού βρήκες χρυσή πότα? Πρέπει να έχετε μία αντίσταση στα ρούχα. Πρέπει να προβάλλετε αντίσταση, στεναρή, γιατί αυτό σήμερα είναι λίγο περίεργο. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να είσαι superstar. Είσαι πολύ σωστός πάντα σε ό,τι κάνεις και στην κίνησή σου και στη φωνή και σε ό,τι εγώ μπορώ να καταλάβω, αλλά πρέπει να βρεις περισσότερη ακόμα λάμψη. Παρουσιάστηκε σήμερα, σαν να έβλεπα διασκευή Ριάννα από την λυρική σκηνή, λοιπόν, είχε. Δεν γίνεται, επειδή μια φωνή είναι καλλιεργημένη, να τους κολλάμε την ταμπέλα λυρική φωνή, επειδή δεν θυμίζει ένα πρωτογενές λαϊκό pop άκουσμα που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας. Λυρικό θα ήταν κάτι τέτοιο. Te amo. Musical θα ήταν Te amo και Te amo. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος και εσύ φωλιάσου κάτι πράγματα πιθανά. Αργιά μόνα επιτρέπονται τη νύχτα και γιατί είναι συνολόγια περινά. Είσαι πάντα άρτιος και σήμερα ήσουνα, αλλά φαινόταν ότι ήταν μεγάλη απόσταση από σένα και το τραγούδι. Δηλαδή, δεν ήξερες πώς να το πεις, το είπες σωστά, όλα αυτά εντάξει. Δεν αισθανόσουν πάρα πολύ άνετα και αυτό φάνηκε σε μένα. Όχι, αισθανόμουν καλά, αισθανόμουν μια χαρά, απλά όπως το λες και εσύ, επειδή ιδιοσυγκρασιακά, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι πολύ μακριά από μένα, προσπάθησα να μισή απόσταση να διανύσω εγώ και στην άλλη μισή να φέρω το τραγούδι. Καρδιά μου όλα επιτρέπονται τη νύχτα και οι ευθύνες είναι λόγια περιτά. Παναγιώτη, πώς σου φαίνεται όλο αυτό?
Είναι περίεργο να βγει. Εσύ είσαι ένας τραγουδιστής musical, καλείσαι να τραγουδήσεις διαφόρων ειδών, έτσι, διαφορετικό ρεπερτόριο, κρίνεσαι πολλές φορές για τα ρούχα που φοράς. Εγώ νομίζω ότι έχει πλάκα. Έχει πλάκα. Δεν τσατίζεσαι καθόλου. Μπορεί έτσι λίγο, εκείνη την ώρα που ακούω κάτι, αλλά... Ανεπαίσθητα, εκείνη την ώρα. Όχι, πραγματικά, απλά δεν θα πάψω να το βλέπω σε ένα πάρτι. Πώς ήταν τα παιδικά πάρτι που μας καρευόμασταν και πηγαίναμε και κάναμε παντομήμα και τα άλλα παιδάκια μας μαθολογούσαν για την παντομήμα. Δεν μπορώ να το... μας καρευόμαστε. Ναι. Είναι ένα θέμα. Σε τσάτε του ο Πάσκας. Όχι. Θα πω, εγώ νομίζω ότι η Τζίνα η περιμένει, έχει δώσει μια πινελιά. Ωραία, πρέπει να είναι λίγο πιο φλάσι τα πράγματα, λίγο πιο extreme, δεν πρέπει, ναι, όχι. Ναι. Είναι πιο θεατρικά νομίζω. Είναι λίγο πιο. Δεν είναι κακό. Είναι μια διαφορετική οπτική. Ναι, δεν το έχουμε συνηθίσει. Μια άλλη άποψη. Και να μην ξεχνάμε ότι το πιο είναι σημαντικό... Είναι λίγο Eurovision. Ναι, έχει ένα τέτοιο άγγιγμα. Ναι. Και να μην ξεχνάμε ότι το πιο σημαντικό είναι ότι όλο αυτό γίνεται για ένα πολύ σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξεχνιέται. Αυτό έχει τη σημασία του. Να πούμε και για μια άλλη γιορτή που θα γίνει. Περίμενε ένα λεπτό να το ρωτήσω κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Όταν βγήκες και τραγούδησες, λέω, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει την πιο καλλιεργημένη φωνή από όλους. Τραγουδιστέ. Μια φωνή η οποία έχει δουλευτεί πάρα πολύ. Δεν εννοώ τους συμμετέχοντες εκεί, εντάξει, μην γίνω εκεί και υπερβολική. Μια ελπίδα εκεί, είναι άνθρωποι Άλυμα. Που είναι πολλά χρόνια στον χώρο. Αλλά έχεις μία φωνή η οποία είναι πολύ δουλεμένη, βρε παιδί μου. Και σπουδές και στο εξωτερικό, έχεις πάει και στη Νέα Υόρκη, έχεις κάνει πολλά πράγματα. Το 95 έχουμε ξεκινήσει σπουδές. Εκεί βέβαια κάποιοι λένε ότι εμείς κρινόμαστε και είμαστε κάποιοι άσχετοι που έχουμε έρθει εδώ, γιατί εγώ είμαι από το modeling, ο άλλος είναι από τον αθλητισμό, ο άλλος είναι ηθοποιός. Και τραγουδάμε και κρινόμαστε. Παναγιώτης που κρίνεται, είχε πολλά χρόνια σπουδάσει το αντικείμενο. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν διαγωνισμό τραγουδιού. Δηλαδή, αν ήταν ένας διαγωνισμός μαγειρικής ή πλεξίματος, εγώ δεν θα πήγαινα. Υποτίθεται ότι όποιος είναι εκεί έχει κάποια σχέση με το τραγούδι ή κάποια κλίση. Όχι. 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 Έτσι θεωρώ ότι θα έπρεπε τουλάχιστον. Ο Παναγιώτης Συνανθρώπου, ο Μουρούτσος. Μιχάλης. Ναι. Ο Μιχάλης, ο Μουρούτσος Ολυμπιανικής. Τι κλίση έχει στο τραγούδι Χριστιανός. Εντάξει, έχει έρθει ως εκπρόσωπος του χώρου του αθλητισμού, των Ολυμπιονικών συγκεκριμένα και με πολύ σημαντική προσφορά στη χώρα για να προσφέρει στο φιλανθρωπικό σκοπό. Δεν έχει κάποια κλίση. Υποτίθεται το κόνσεπτ είναι ότι είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση. Και είναι και ο άλλος που είναι επαγγελματίας. Διαγωνίζεται ο. Δεν το είχα εκλάβει έτσι. Και πάλι δεν το είχα εκλάβει έτσι όταν μου έγινε η πρόταση. Εγώ θεώρησα ότι θα είναι άτομα τα οποία όλα θα έχουν κάποια ψηλοσχέση με το τραγούδι. Άλλος πολύ, άλλος λιγότερο. Εμείς χαιρόμαστε κάποια, πάντως κάποια άνεση. Που είσαι εκεί, γιατί όταν βγαίνεις με τη Φουρέα, σε απολαμβάνουμε τόσο πολύ και σε χαιρόμαστε τόσο πολύ. Αλλά είναι και η Ελένη όμως. Λέω μέσα την καρδιά μου. Γιατί έτσι ακούς αυτή τη φωνή, είναι και η Ελένη καταπληκτική. Ναι, καταπληκτική παρουσία δίπλα σου και